Ευχαριστώ πολύ για την έκτακτη αυτή πρόσκληση και ανταπόκριση. Οι μέρες αυτές είναι εξόχως ενεργειακές και για το δικό μας Υπουργείο, που είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, γιατί σήμερα παρουσιάσαμε ένα πακέτο μέτρων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια αύριο θα παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη, με πολλαπλά θέματα. Την ύπαρξη ενός ενιαίου τιμολογίου για να μπορούν να συγκρίνουν οι καταναλωτές τις τιμές όταν θα γίνει η μετάβαση. Δεύτερον, την ειδική προστασία προς τους κοινωνικά και ενεργειακά ευάλωτους στο επόμενο χρονικό διάστημα μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων. Τρίτο, την αντιμετώπιση του μεγάλου φαινομένου, το οποίο πληρώνουμε όλοι, καθένας μας που πληρώνει ρεύμα, πληρώνουμε περίπου 5% σε ρευματοκλοπές, που είναι επίσης πολύ δύσκολο θέμα. Τέταρτον, την αντιμετώπιση θέματος των στρατηγικών κακοπληρωτών και ένα ειδικότερο πρόγραμμα για την μακροχρόνια επίλυση του θέματος της βοήθειας στους κοινωνικά ευάλωτους και σε κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται από τους Δήμους, ιδίως για το νερό. Σήμερα, στη συνέχεια, μόλις τελειώσουμε από εδώ με την κυρία Σδούκου, θα πάμε να παρουσιάσουμε το μεγάλο στρατηγικό όραμα για τα υπεράκτια αιωλικά, που είναι, αν θέλετε, ένας υπερπολίτιμος παραγωγικός πόρος πολύ πολύ μεγάλης αξίας που υπάρχει στο Αιγαίο, μοναδικός πόρος σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, με καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αιωλικό δυναμικό, και το οποίο ξεκινάμε με έναν τελείως πρωτότυπο τρόπο να αξιοποιήσουμε. Και μπροστά μας θα έχουμε στη συνέχεια και την προσπάθεια δημιουργίας νέου ηλεκτρικού χώρου, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της εισόδου των ΑΠΕ αυτή την περίοδο, χωρίς να υποτιμώ τα προβλήματα της αγοράς του φυσικού αερίου, που είναι απολύτως επίκαιρα, γιατί η χώρα πρέπει να πάρει στρατηγικές αποφάσεις για το από πού θα προμηθεύεται φυσικό αέριο και με ποιες συνθήκες στο επόμενο διάστημα, τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που προωθούνται, νομίζω θα παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν, δεν ξέρω αν έγινε η παρουσίαση, όπου η Ελλάδα θέλει να λειτουργήσει όχι μόνο ως κόμβος ενέργειας, αλλά και να προστατεύσει το δικό της ενεργειακό σύστημα, ενώνοντάς το με τα συστήματα της υπόλοιπης Ευρώπης και όχι μόνο, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές. Έχουμε λοιπόν μία σούπερ γεμάτη ατζέντα τις επόμενες μέρες και μήνες και χρόνια ενεργειακή. Αυτά που σας παρουσίασα είναι η κορυφή του παγόβουνου των θεμάτων που θα ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε και πολλά ακόμη στους επόμενους μήνες. Η κυρία Σδούκου πιάνει το κεφάλι της, που είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει πολλές από αυτές τις πολιτικές, γιατί η ενεργειακή μετάβαση, στην οποία η Ελλάδα είναι πραγματικά πρωτοπόρος, είναι καθοριστικό στοιχείο της οικονομικής επιτυχίας, της επιτυχίας της γεωπολιτικής που θέλει να έχει η χώρα στα επόμενα χρόνια, αλλά και της υλοποίησης των στόχων που έχουμε από πλευράς κλιματικής αλλαγής, καθώς η αύξηση ταχύτητας μετάβασης μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη αποτελεσματικότεροι στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και μας δίνει προς τους διεθνείς πόντους σε όλες τις διεθνείς μας διαπραγματεύσεις, πέραν του καλού που κάνουμε είτε ούτως είτε άλλως. Αυτά ήθελα να σας πω σαν ένα
σαν μια... Μια ερώτηση δέχεστε, Υπουργέ. Μιας και είστε εδώ μαζί μας και μας λέτε τόσα λεπτά. Με χαρά, με χαρά. Λοιπόν, επειδή... Αλλά πολύ δεν αφήσατε σύντομη, να ολοκληρώσω, όπως θα έλεγε. Και... Ασφαλώς. θα δεχθώ την ερώτηση μόλις ολοκληρώσω, λέγοντας το εξής. Ότι η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος γεωπολιτικής αστάθειας. Η γεωπολιτική αστάθεια έχει το εξής χαρακτηριστικό. Επιβαρύνει τις τιμές του ρεύματος, τα λεγόμενα futures, με δύο σενάρια. Ένα καλό και ένα κακό σενάριο. Κατά βάση έτσι σκέφτονται οι επενδυτές που επενδύουν στα futures. Αυτό σημαίνει ότι τα futures που βλέπουμε είναι αυτά που έχουν τη μικρότερη πιθανότητα να υλοποιηθούν. Γιατί εμπεριέχουν μέσα και τα δύο σενάρια. Και αν θέλετε τη δική μου άποψη, έχουμε υποτιμήσει τις πιθανότητες ενός θετικού σενάριου για τις τιμές της ενέργειας που υπάρχει μέσα στα futures τα οποία βλέπουμε. Αυτό για να τελειώσουμε μια αισιόδοξη νότα και ευχαριστώ. Ναι, ναι, και έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είδαμε σήμερα το πρωί πράγματι το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου στο future που λέτε του TTF να πέφτει 2% και όχι να ανεβαίνει με βάση και τις... την γεωπολιτική αστάθεια που έχουμε. Λοιπόν, επειδή στο προηγούμενο πάνελ έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και εμφανίστηκε ο κύριος Καραμούζης από την πλευρά των τραπεζών να λέει ότι ετοιμάζεται να αναλάβει τα ρίσκα για την υλοποίηση των PPA που κάνετε αυτή τη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις, να ξεκινήσουν να υλοποιούνται, να απεμπλακούν από προβλήματα που υπάρχουν κτλ. Και επειδή τα PPA ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή για να πάρουν, να εξασφαλίσουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα με χαμηλότερη ανταγωνιστική πράσινη ενέργεια. Πάνω σε αυτό υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να μας πείτε, όχι τόσο τεχνικό για να μην μπερδέψουμε και το ακροατήριο. Θα σας πω το εξής. Το βασικό πρόβλημα των PPA και το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Και για την έλλειψη ηλεκτρικού χώρου θα λάβουμε μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δύσκολη πρωτοβουλία. Αν θέλετε, εγώ πιστεύω ότι ένα Υπουργείο Ενέργειας που είναι αποτελεσματικό και προσφέρει υπηρεσίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους, είναι ένα Υπουργείο με το οποίο δεν είναι όλοι ακριβώς ευχαριστημένοι. Δύσκολο αυτό. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο καταφέρνει όμως να προχωράει τα πράγματα και να φέρνει αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα του ηλεκτρικού χώρου είναι καθοριστικό για την εισαγωγή της πράσινης ενέργειας. Και η πράσινη ενέργεια είναι μεν ανταγωνιστική, αλλά κουβαλάει μια στοχαστικότητα που σημαίνει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο η στοχαστικότητα αυτή να αντιμετωπίζεται. Και κατά βάση για την αντιμετώπιση στοχαστικότητας, σε αυτή την φάση θα προτεραιοποιήσουμε την αύξηση της αποθήκευσης με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που υπολογιζόταν μέχρι σήμερα. Αυτή θα είναι η απάντηση για τη δημιουργία πρόσθετου ηλεκτρικού χώρου. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Παναγιώτη, δεν έχει κανένα παράπονο από τον Υπουργό. Έβγαλε και την είδηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη.